Να πούμε εδώ καταρχήν ότι ελπίζουμε με τη σημερινή μας ερώτηση να συμβάλλουμε στην επίλυση ενός σοβαρού ζητήματος που απασχολεί εκεί μια μακρινή έτσι περιοχή της πατρίδας μας, μακρινή σε σχέση με την Αθήνα. Μιλάω για την Θράκη και πιο συγκεκριμένα για το διδημότυχο του Εύρου. Ξέρετε κύριε Υπουργέ, το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο οδεύει σιγά σιγά προς το τέλος του, αλλά υπάρχουν πανεπιστημιακά τμήματα των οποίων ακόμα η λειτουργία δεν έχει ξεκινήσει. Ναι, καλά το ακούσατε. Τελειώνει και ο Νοέμβρης, μπαίνει Δεκέμβρης, έρχονται τα Χριστούγεννα και το τμήμα νοσηλευτικής, το παράρτημα μάλλον του τμήματος νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το παράρτημα που έχει έδρα το Δημότιο, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του με ό,τι μπορεί βέβαια αυτό να σημαίνει. Θυμίζω εδώ ότι το συγκεκριμένο τμήμα νοσηλευτικής ως τμήμα ΤΕΗ λειτουργεί από το 2007, εδώ δηλαδή, και 12 περίπου χρόνια. Δεν έχουν ξεκινήσει λοιπόν τα μαθήματα. Οι υπεύθυνοι διαβεβαίωραν, από ό,τι διαβάζαμε στον τύπο τουλάχιστον, τον ηλεκτρονικό, ότι θα ξεκινούσαν σήμερα. Από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, δεν έχουν ξεκινήσει ούτε και σήμερα και είναι πραγματικά άγνωστο το πότε θα ξεκινήσουν τα μαθήματα. Η αιτία: δεν υπάρχουν καθηγητές. Καταρχήν, τι τμήμα, τι σχολή, τι πανεπιστήμιο άραγε να γίνει χωρίς καθηγητές. Το ερώτημα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σε εσάς είναι απλό. Τι θα κάνετε εσείς ως κυβέρνηση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί όχι μόνο η λειτουργία, αλλά και η έναρξη λειτουργίας της σχολής? Εν τω μεταξύ, υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος απώλειας του χειμερινού εξαμήνου για αυτούς τους φοιτητές που έχουν έρθει, είναι τουλάχιστον 600-700, έχουν έρθει από όλη την χώρα, ξοδεύονται οι γονείς τους. Τι θα κάνετε λοιπόν με αυτό το ζήτημα? Περιμένουμε να ακούσουμε και θα σας πούμε και ορισμένες άλλες λεπτομέρειες, αλλά αυτό θεωρούμε ότι είναι το κύριο. Ευχαριστώ.